Ριέρα, η Σέντρα απομακρύνεται η μπάλα. Παναφορά εδώ, πολύ καλή το σούτ που γίνεται με τη μία, φοβερό γκολ. 1-0 η ΑΕΛ, η σημαία μένει κάτω και το πανηγυρίζουν δεόντως με τον Τσέποβιτς. Θα δούμε αν υπάρχει περίπτωση offside. Εδώ βλέπουμε ότι καλύπτεται από δύο ίσως και τρεις ποδοσφαιριστές της Πάφου. Ο Τσέποβιτς εκπληκτικό τελείωμα με το δεξί στην κίνηση, χωρίς χρονοτριβή, στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Ρούτκο δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τελειώνει εκπληκτικά τη φάση ο Τσέποβιτς και αποδεικνύει γιατί ο Ντούσαν Γκέρκες ήθελε να φέρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και έχουμε τώρα το κόρνερ για την ομάδα της Πάφου. Τον Κοβάσεβιτς να είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Το γέμισμα του Βαλακάρη, κεφαλιά που γίνεται, νέα κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ο Πάνιξ πρέπει να είναι. Χαμηλά η μπαγιά, η μπάλα περνάει, Κοβάσεβιτς στο σούτ, 1-1. Ισοφαρίζει η Πάφος με τον Κοβάσεβιτς στο 33 και τον γκολ θα ακυρωθεί όπως φαίνεται για χέρι και βλέπουμε ξανά τη φάση. Περνάει η μπάλα, φτάνει στον Κοβάσεβιτς. Το αριστερό χέρι του Κοβάσεβιτς είναι αυτό που τιμωρεί το VAR, αφού η μπάλα σύμφωνα με τους διαιτητές και Έουλερ η μπαγιά στην περιοχή, το γύρισμα, για να δούμε εδώ, νέο σουτ γκολ, φοβερός Τσέποβιτς, παίρνει το παιχνίδι πάνω του στο 37 και κάνει το 2-0. Παίρνει φωτιά η κερκίδα των φίλων της ομάδας της Λεμεσού. Από το γέμισμα του Έουλερ, ο Πελέ δεν βρήκε καλά την μπάλα, όμως είναι εκεί ο Στέφαν Τσέποβιτς για να γυρίσει το σώμα ιδανικά και να τελειώσει με το αριστερό, με τον Ρούτκο να βλέπει απαρηγόρητος την κατάληξη της φάσης για το 2-0. Πολύ ωραίο τελείωμα από πολύ δύσκολη γωνία. Ωραία κίνηση από τον Μαζάν. Πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της ΑΕΛ με αξιώσεις στο γύρισμα, 3-0. Ο Έουλερ στο 49 κάνει το 3-0. Ξεκινάει με γκόλ η ΑΕΛ. Το δεύτερο ημίχρονο υπήρξε ένα πέσιμο από πλευράς Πάφου που ίσως εξεραστεί. Εδώ εκπληκτικό το γύρισμα και το τελείωμα από τον Έουλερ για το 3-0 της ΑΕΛ. Τα τρία με τον Φουρ να ετοιμάζεται ξανά. Η εκτέλεση, κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα παίρνει ύψος, ο κεραυνός ο Ποσόπος, σούτ του Σεμέδο, η μπάλα στην περιοχή, τα κουνάκι στην αγκαλιά του κεραυνού η μπάλα. Μπροστά η ΑΕΛ επικίνδυνα, για να δούμε τον Τσέποβιτς, ψάχνει το χατρίκ, Τσέποβιτς δεν βρίσκει τον χώρο, το σούτ που γίνεται, κεφαλιά, 4-0. Απολαυστική η ΑΕΛ, πετυχαίνει και τέταρτον γκολ με τον Μάζουρεκ στο 75. Ξανά η φάση πως ξεκίνησε, το κατέβασμα δεν υπάρχει offside για τον Τσέποβιτς. Έγινε εδώ η σέντρα, φάνηκε να πηγαίνει για σούτ αλλά τελικά πήγε για σέντρα. Ο Έουλερ που πιστώνεται την ασίστ, ωραίο τελείωμα με το κεφάλι από τον Μάζουρεκ. Και ΑΕΛ 4, Πάφος 0. Επί της ουσίας έχει δεχθεί την ήττα. Με τον Μπερινγκό εδώ ψάχνει το 4-1 η Πάφος. Η επέμβαση του κεραυνού, μεγάλη επέμβαση εδώ από τον κεραυνό. Η Πάφος επιμένει με τον Τζαΐλσον το γύρισμα, δεν θα μπορέσει να φτάσει στον γκολ. Σεμέδο, ωραία κίνηση του Σεμέδο, μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα, απομακρυνθεί η μπάλα, όχι αποτελεσματικά από την προσπάθεια του Μαζάν. Και τώρα τέλος του παιχνιδιού, 4-0 η ΑΕΛ